Σε ένα CD που κρατάω στα χέρια μου, είναι και αυτό καινούριο, ανήκει μέσα σε αυτά που μου έδωσαν πριν από λίγο από την εταιρεία. Λέγεται Σεπτέμβρης, στίχος και μουσική του Γιώργου Λαζάρου, και τραγουδάει ένας άνθρωπος με, από αυτούς που λέμε, είναι ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους αγαπάμε και σε καμία περίπτωση να μην τους δείχνουμε ότι διαφέρουν. Γιατί εκείνο που θα έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάνουμε δυστυχώς, τουλάχιστον οι περισσότεροι, είναι ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση τους. Λοιπόν, το παιδί λέγεται Αλέξανδρος Κόνστας, είναι καλός τραγουδιστής, είναι τυφλός, δεν βλέπει. Λοιπόν, έκανε ένα συζήτημα. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλοι και πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 12 και 20 θα έχουμε και μια μίνι συνέντευξη με ένα νέο παιδί που ακούει στο όνομα Αλέξανδρος Κόνστας. Είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, είναι τυφλός, είναι όμως καλός τραγουδιστής και έκανε ένα συντάκι που έχει τον τίτλο «Μακάρι να σε έβλεπα» και που έχει μέσα 5 τραγούδια. Θα ακούσουμε 2 και θα κάνουμε μια μικρή συνέντευξη μαζί του. Και για να είμαι ειλικρινής, φίλε, έγινε έξαλλος, καθώς μου έλεγε τώρα έξω ότι προσπάθησε πολύ μέχρι να φτάσει να κάνει αυτό το CD. Και κάποιες από τις εκπομπές, τις τηλεοπτικές, τα μεσημεριανά τέλος πάντων, δυστυχώς έχω παρευρεθεί και εγώ εκεί, του κάνανε συνεντεύξεις, πήγανε με συνεργεία, τον σύραν από εδώ, τον σύραν από εκεί, αλλά τελικά, ίσως επειδή δεν βλέπει το παιδί και ίσως δεν μπορεί έτσι να είναι πολύ μέσα στο πράγμα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όσοι είστε της δουλειάς, αλλά και ο απλός κόσμος καταλαβαίνει, δεν του έβγαλαν ποτέ στον αέρα αυτά τα οποία είχε γυρίσει και τα οποία χρειαζόταν για να διαφημίσει τη δουλειά του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η κατάσταση, έτσι είμαστε οι άνθρωποι, δεν σκεφτόμαστε ότι στην κατάσταση που βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κώστας μπορούμε να βρεθούμε και εμείς, εγώ αύριο το πρωί, να με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο ή να πάθει ένα εγκεφαλικό και να μου χτυπήσει το οπτικό νεύρο. Χιλιάδες πράγματα μπορούν να συμβούν. Λοιπόν, θα τα πούμε μαζί του καλύτερα. Καλώς όρισες. Καλησπέρα, Πέτρο μου, που έχω την τιμή να με φιλήσεις. Αχ, μη μου λες τιμές και τέτοια, αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ ντεμοντέ. Μα το ξέρω, μα πώς να μην είναι πάρα τιμή πολύ ντεμοντέ, δεν είναι καμία τιμή. Πού σε ακούω από το 1990. Πρέπει να σου πω κάτι, ότι τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω για τιμές και τέτοια πράγματα, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Επειδή είσαι νέος άνθρωπος και επειδή δυστυχώς κυνηγάμε τη θεαματικότητα, δεν μπορώ να σου αφιερώσω παραπάνω από 10 λεφτά, 15. Δεν πειράζει. Όπως το είπα από την αρχή. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πόσα χρόνια τραγουδάς, πόσα χρόνια είσαι μουσικός καταρχάς. Όχι, μουσική δεν παίζω. Όταν έβλεπα, έκανα λίγο κιθάρα και λίγο αρμόνιο, αλλά τα παράτησα γιατί δεν μου αρέσει. Υπήρξε περίοδος που έβλεπες. Βεβαίως, τα τελευταία 10 χρόνια με τυφλός. Πώς έχασες το φως σου. Λοιπόν, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, οι φίλοι που ακούνε και οι φίλες. Γεννήθηκα με πρόωρη ανάπτυξη ματιών που έχουν τα πρόωρα μωρά, αλλά εγώ δεν ήμουν πρόωρος. Ναι. Στην παιδική μου ηλικία και στην εφηβεία μου δεν μπορούσα να μου κάνω τίποτα γιατί δεν είχαν αναπτυχθεί, ας πούμε, οι ενδογενείς παθήσεις. Mm-hmm. Όταν όμως άρχισαν αυτές να βγαίνουν στην επιφάνεια, άρχισα τις αλλεπάλληλες εγχειρήσεις από το 1992 μέχρι το 1998 που ήταν και το τελειωτικό. Μάλιστα. 6 εγχειρήσεις. Υπάρχει καμία ελπίδα να επανέλθει το φως σου? Αν γίνει μεταμόσχευση. Εδώ ή στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό μόνο. Έχεις τα λεφτά να το κάνεις αυτό? Και να μην τα έχω, θα τα βρω. Όχι, θα σου πω ένα πράγμα. Αν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να βρει το φως του, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Σήμερα υπάρχει το ίντερνετ, είμαστε μέσα στα πράγματα. Όχι, εντάξει, υπάρχουν λεφτά που ξοδεύονται, δηλαδή 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε λουλούδια στα σκυλάδικα. Στο λέω γιατί είμαι τραγουδιστής και έχω υπάρξει σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε. Δηλαδή δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ελπίδα στο εξωτερικό, σε ποια χώρα, στην Αμερική? Στην Αμερική πάντα. Σε ποια πολιτεία, στη Βοστόνη, στο Χιούστον? Βοστόνη. Μάλιστα. Αν γίνει μεταμόσχευση αμφιβληστροειδούς ή μεταμόσχευση οφθαλμού, πολύ ευχαρίστω, εγώ θα πάω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Όχι, δεν έχουν γίνει αυτά ακόμα, Πέτρο μου. Όχι, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Είναι στα ψαξίματα, είναι στα βλαστοκύτταρα και τέτοια. Βλαστοκύτταρα, ναι. Ναι. Με τα βλαστοκύτταρα γίνονται θαύματα σήμερα γιατί παίρνουν ένα βλαστοκύτταρο, το τοποθετούν στο όργανο που πάσχει και αναγεννά τα κύτταρα τα οποία είναι νεκρά. Λοιπόν, τώρα δεν θα κάνουμε βέβαια ιατρική και δεν ξέρω αν τα λέω και με τους σωστούς άλλους, αλλά νομίζω σωστά τα είπα. Σωστά, μια χαρά τα είπες. Πες με ένα πράγμα, κουράστηκες πολύ για αυτό το CD, Αλέξανδρε. Δεν με ενδιαφέρει ο κόπος, εμένα με ενδιαφέρει. Όχι, αν κουράστηκες να μπορέσεις να το βγάλεις, εννοώ. Να το κυκλοφορήσεις, ναι. Έψαξα από εδώ, έψαξα από εκεί, χτύπησα πάρα πολλές πόρτες, αλλά
η σωστή πόρτα ήταν η Axis Music, ο Αλέξης Τερζής, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Καλός φίλος και ταλαντούχος. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Και ο Ανδρέας Ολάμπρου, ο οποίος με σύστησε στον Αλέξη Τερζή, ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης που έχει πολύ μέλλον μπροστά του και είναι πολύ ταλαντούχος. Έχει γράψει και τη Μαντό και την άλλη και στην Πρωτοψάλτη για πολύ κόσμο. Για πολύ κόσμο και έχει να δώσει πολλά ακόμα. Πολύ συμπαθητικά πράγματα, είναι νέο παιδί, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά μιλάμε μέσω ίντερνετ. Συμπαθέστατος είναι, εγώ τον έχω γνωρίσει. Mm-hmm. Είναι φίλος. Πες με ένα πράγμα, έχεις δουλέψει καθόλου βράδυ? Δυστυχώς όχι, μόνο έχω, έχω τραγουδήσει όμως. Όχι, θα σου πω. Έχω τραγουδήσει στα πλαίσια του δικηγορικού συλλόγου που είμαι μέλος και έχουμε κάνει κάποιες βραδιές στο Rex, με τη φωνητική στο Un Club, στον Παράκι του Βασίλη. Έχω κάνει κάτι τέτοια εμφανισούλες, ναι, από εδώ και από εκεί, αλλά... Οικονομικά είσαι ανεξάρτητος. Περίπου. Είσαι. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν μάλιστα έχεις και ένα τέτοιο πρόβλημα και είσαι οικονομικά ανεξάρτητος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και σημαντικό και για το CD σου, γιατί για να το διαφημίσεις και για να το μάθει ο κόσμος, γιατί αν αρέσει το CD δεν παίζει ρόλο αν έχεις το πρόβλημα του, αν είσαι τυφλός. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Αν αρέσει το CD, κάποιος κόσμος θα τα αγοράσει. Σίγουρα. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος ανήκει σε αυτούς που είναι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία πρέπει να σε βοηθήσουν. Να σου πω κάτι, Πέτρο. Στην ίδια κατάσταση, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, αύριο μπορεί να είμαι εγώ, να είναι ο φίλος σου, ναι, να είναι ο Βαγγέλης, να είναι οποιοδήποτε. Μέρος των εισόδων. Κανείς δεν ξέρει ποτέ τι μας επιφυλάσσει. Στο Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Πολύ σωστά. Πολύ καλά θα κάνεις. Και είναι γιατί το θέλω πραγματικά να το κάνω και όχι μόνο για τους τυφλούς και στις επόμενες δισκογραφικές μου δουλειές, αν υπάρξουν και τα καταφέρω και μείνω εδώ. Τι εννοείς να μείνω εδώ? Να συνεχίσω να μείνω στο χώρο, εννοώ. Στο χέρι σου είναι αυτό. Όχι μόνο και στα μίντια είναι. Ναι, ναι, είναι στο χέρι σου. Μόνο σου μου έλεγε έξω ότι ναι, μεν έχω φάει χαστούκι, αλλά εγώ έχω μείνει. Θα επιμείνω, εννοείται πως θα επιμείνω. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν. Εγώ την παλεύω τη δουλειά, δεν τα παρατάω έτσι εύκολα. Λοιπόν, και θα κάνω και για τα παιδιά, θα δώσω έσοδα με καρκίνο, για το χαμόγελο του παιδιού, για τα παιδιά στο χωριό ΣΟΣ, για του ηλικιωμένου. Θέλω να κάνω πολλά πράγματα. Όλοι αυτοί όμως πρέπει να βοηθήσουν και σένα. Δεν με πειράζει αυτό. Ας βοηθήσω εγώ πρώτα που θέλω και από εκεί και ύστερα. Η ζωή είναι ένα πράγμα που... Δηλαδή δεν είναι δώσε μου να σου δίνω, κατάλαβες. Όχι, είναι... Εγώ θέλω να δίνω. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δίνεις και παίρνεις. Και θα σου πω κάτι που μου είχε πει μια πολύ σπουδαία φίλη μου, συγγραφέας, δεν θα πω το όνομά της, δεν θέλω να το πω, η οποία πάντα στη ζωή της έδινε και έλεγε όταν δίνεις παίρνεις. Είναι μοιραίο, δηλαδή είναι καλό να δίνεις, αλλά είναι καλό και να παίρνεις. Λοιπόν, για να μην τρώμε την ώρα με αυτά, σου εύχομαι κάθε επιτυχία στο CD. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου. Σου εύχομαι, εγώ θα παίζω κάποιο κομμάτι, όποιο μου πει θα το παίζω, αραιά και πού, για να ακούγεσαι. Όποιο θέλεις εσύ, είναι δική σου επιλογή, εσύ είσαι ο παραγωγός. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, παρουσιάσαμε ένα νέο παιδί που λέγεται Αλέξανδρος Κόνστας, είναι παιδί με ειδικές ανάγκες, είναι τυφλός, έκανε ένα CD με 5 συμπαθέστατα τραγούδια, ακούσαμε αυτό το τραγούδι που βάφτισε το CD που έχει τον τίτλο «Μακάρι να σε έβλεπα» και θα ακούσουμε και κάτι που μου ζήτησαν κάποιοι άνθρωποι που ήδη έχουν αγοράσει το CD. Τα κλειδιά της αγάπης. Η στίχη είναι του Κωνσταντή, σκέτος Κωνσταντής, και η μουσική είναι του Γιώργου Λαζάρου. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Έξις και στον φίλο, τον κοινό, τον Αλέξη Τερζή, που με πολύ στοργή αγκάλιασε τον Αλέξανδρο και κυκλοφόρησε.